Χαρά μας που είστε εδώ. Είναι ένα μεγάλο και με πολύ πλούσιο έργο το Μουσικό Σχολείο Γενιτσών. Την ίδια ώρα όμως, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, έχει αντιμετωπίσει ένα κτηριακό πρόβλημα. Δεν αρκούν οι χώροι που στεγάζονται σήμερα τα παιδιά, δεν αρκούν οι τάξεις. Είναι παλιό το κτίριο και εδώ και πολλά χρόνια ζητάτε να γίνει ένα καινούριο Ένα καινούριο σχολείο. κτίριο. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Στασιμότητα. Στασιμότητα. Εδώ και ένα χρόνο δεν κινείται τίποτα. Παραμένουμε σε αναζήτηση το ποιος φταίει. Δεν κινείται τίποτα. Για να γίνει ένα έργο, πρέπει πρώτα Πρέπει να να υπάρχει γίνει. μία μελέτη. Είναι έτοιμη σήμερα η μελέτη? Όχι. Δεν είναι Δεν έτοιμη η είμαστε ούτε μελέτη. στα μισά, δυστυχώς. Εσείς τώρα, σαν γονείς, και στο σχολείο αυτό φοιτούν 152 παιδιά, υπάρχει ένα πλούσιο έργο. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει δράσεις, μουσικές δράσεις του σχολείου. Βλέπουμε ότι κάνετε στο τέλος μουσικές εκδηλώσεις και με επώνυμους τραγουδιστές και προσπαθείτε να βγάλετε προς τα έξω τη δραστηριότητα του σχολείου. Τα παιδιά έχουν επιτυχία στις πανελλαδικές, έχουν καλές μουσικές σπουδές, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν αρκούν. Θέλετε λοιπόν καινούργιο σχολείο. Μου λέτε ότι η μελέτη δεν έγινε. Ποιος έχει την ευθύνη στο να προχωρήσει η μελέτη? Προς το παρόν ο Δήμος. Είναι θέμα του Δήμου. Θέμα του Δήμου. Εσείς την ίδια ώρα όμως είστε ένας δραστήριος σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Τρέχετε σε όλες τις υπηρεσίες για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Μπορείτε να είστε χρήσιμοι στην παρούσα φάση? Δεν νομίζω, από τη στιγμή που έχουμε επισκεφτεί επανειλημμένα τον κύριο Δήμαρχο και μας επιβεβαιώνει ότι το θέμα προχωράει. Και σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο και σε 2 μήνες θα είναι έτοιμο και αυτό συνεχίζεται εδώ και ένα χρόνο. Συνεχίζετε εδώ και ένα χρόνο και δεν ξέρετε πότε θα είναι έτοιμη η μελέτη και στη συνέχεια Όχι. πρέπει, αν ολοκληρωθεί η μελέτη και είναι εντάξει, πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Δεν Χρήματα. ξέρετε ποιο θα είναι αυτό, έτσι δεν Όχι, είναι? και έχουμε χάσει ήδη 2 προγράμματα. Ένα τον Μάρτιο και ένα τον Ιούνιο. Οπότε κάπου αρχινάμε και χάνουμε και την εμπιστοσύνη όλων αυτών. Όταν δύο το ίδιο λάθος και παραμένουμε στον ίδιο παρανομαστή με το να περιμένουμε μία μελέτη να εξελιχθεί, Οι γονείς θεωρούν ότι το χωρίς. έργο αυτό είναι στον αέρα. Ποια είναι η Ναι, γνώμη σας? είναι στον αέρα, παραμένει στον αέρα. Με τα 1.002 προβλήματα να προστίθονται και να προστίθονται και να προστίθονται. Εξηγήστε μου λίγο πώς είναι οι Έχουμε. υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο σχολείο που μιλάμε. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι οι μισές σε λιώμενο κτίριο και οι άλλες μισές σε κόμπο, τα οποία λειτουργούν εδώ και μία δεκαετία και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αρχίζουν να βγάζουν προβλήματα. Στην οροφή να τρέχουν νερά, στα πατώματα να φεύγουν τα θρανία και τα καρεκλάκια Μιλάμε μέσα. για χάλια εγκαταστάσεις Ναι, τώρα. από τα οποία όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Δεν μπορούν να καλυφθούν όλα από το σχολείο και έχουμε και τη συνδρομή του συλλόγου που ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο ρόλος. Εσείς δηλαδή Αλλά τη βοηθάτε στο να επισκευάζονται εννοείται ότι βλάβες? κάποιες βλάβες πρέπει να τις καλύπτουμε και εμείς. Ο Πρέπει να σύλλογος έχει βοηθήσουμε. Δεν χρήματα, γίνεται δηλαδή οι γονείς διαφορετικά. τσοντάρουν, μου λέτε, Ναι, για να συντηρείτε το σχολείο. και μέσω από των συνδρομών και ανά πάσα στιγμή ό,τι χρειαστεί. Ευτυχώς έχουμε τους γονείς που μας βοηθάνε Τώρα σε και μιλούμε αυτό. για ένα σχολείο που δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του Δήμου Είναι της αυτό, Πέλλας, της ναι. περιοχής γύρω από τα Γένιτσα. Εξυπηρετεί τις ανάγκες και των γειτονικών περιφερειακών ενωτήτων. Έρχονται εκεί παιδιά από την Ιγουμένης, από την Αλεξάνδρεια, από την Βέρεια. Είναι έτσι, κυρία Είναι από την Σλανίδου? Αλεξάνδρεια τα παιδιά που έρχονται. Συνήθως στα μουσικά σχολεία οι μαθητές φοιτούν σύμφωνα με την ακτίνα των χιλιομέτρων που μένουν. Οπότε, Λογικό. ναι, έχουμε παιδιά από Θεσσαλονίκη που θα μπορούσαν να είναι και είναι από Χαλκιδόνα. Έχουμε παιδιά από την Αλεξάνδρεια, παρόλο που εκεί υπάρχει μουσικό σχολείο στη Βέρεια. Έχουμε παιδιά από τη Γουμένισσα. Οπότε η περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερη που καλύπτουμε. Δηλαδή από τέσσερις Και περιφερειακές θα είχαμε. ενότητες, Ναι. Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Η Ιμαθίας Μαθίας. και Κιλκής από ό,τι Ναι, μου λέτε. ναι. Και θα είχαμε τη δυνατότητα να ήμασταν πολύ πιο περισσότεροι. Οπότε αυτό το Θα πράγμα δεν μπορούσε, μπορούμε μου να λέτε, το να είναι ακόμα έχουμε. μεγαλύτερο το Βέβαια, σχολείο. Υπάρχει πολύ καλό είμαστε. εκπαιδευτικό δυναμικό εκεί, Ναι, πολύ καλοί πάρα καθηγητές. πολύ καλοί Έχουμε καθηγητές. φιλοξενήσει κατά καιρούς και μουσικούς από το συγκεκριμένο σχολείο. Μιλάμε Χάρη για σε αυτούς, αξιόλογο έργο. βρίσκεται το σχολείο και που βρίσκεται τώρα. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ καλές βάσεις, μπορούν και παρουσιάζουν πράγματα που θα τα ζήλευε ο καθένας. Εμείς παρόλο που παρακολουθούμε εκδηλώσεις εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, πάντα υπάρχει κάτι που μας συγκινεί, κάτι που μας κάνει περήφανος μέσα από όλα αυτά. Νιώθετε περήφανοι λοιπόν για τα παιδιά σας, για το έργο που παράγεται εκεί. Σας τελείωσε η κόρη σας, από εκεί αποφύτησε, ακολουθεί και Και το η δεύτερο δεύτερη. παιδί σας και οι άλλοι. Και πολλοί γονείς, τώρα μου λέτε 152 παιδιά, ζουν αυτή τη χαρά του μουσικού σχολείου, του ξεχωριστού σχολείου, που τα Ακριβώς, είναι παιδιά κάτι έχουν ξεχωριστό. μουσικές ευαισθησίες, προσπαθούν για κάτι διαφορετικό. Πολλά από αυτά θέλουν να σπουδάσουν μουσικολογία ή τέλος Και όχι πάντων μόνο, ναι. επιστήμες που σχετίζονται με την μουσική.
έχουν άλλες ευαισθησίες αυτά τα παιδιά, κάνουν ξεχωριστές συναυλίες, συμμετέχουν σε δρόμενα. Σήμερα μάλιστα μας συγκίνησαν, είπαν τι να στείλουμε, ήθελαν να μας στείλουν μουσικά κομμάτια. Για εσάς, ευχαριστούμε για την αγάπη τους. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει αυτή η μελέτη, να γίνει ένα καινούριο σχολείο εκεί για να μπορούν να φοιτούν χωρίς πρακτικά προβλήματα οι επόμενοι. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Δεν θέλουμε να σταματήσει. Το έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να υπάρχει συνέχεια και να τελειώνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί είναι κρίμα τα παιδιά να αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες με αίθουσες. Περιττό να σας πω ότι επειδή το μουσικό σχολείο έχει διευρυμένο ωράριο, τα παιδιά διηγούνται να φάνε στο σχολείο, να έχουν φαγητό. Ναι. Το φαγητό γίνεται στο προάβλιο του σχολείου, με βροχή, με ήλιο. Και τα παιδιά έχουν ένα σάντουιτς και περιφέρονται στο προάβλιο. Αυτός είναι ο τρόπος που τα παιδιά σιτίζονται στο σχολείο. Για μας είναι απαράδεκτο. Ίσως επειδή έχουμε ζήσει την προηγούμενη κατάσταση που όλο αυτό γινόταν μέσα σε μία αίθουσα, τα παιδιά έρχονταν πιο κοντά, που και πάλι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών είναι άριστες. Η συνεργασία που υπάρχει και μέσα στα σύνολα και μέσα στην ώρα του μαθήματος είναι πολύ διαφορετική από ό,τι υπάρχει μέσα στα άλλα σχολεία. Και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι καθηγητές που έρχονται μέσα και βλέπουν τη διαφορά των παιδιών σε εμάς με τα άλλα σχολεία. Έχουν έρθει εκεί και διακεκριμένη μουσική και έχουν και μας. Ξέρουν, ναι, ας πούμε, ναι, το έργο και των καθηγητών και των παιδιών. Ναι. Μιλούν για καλό μουσικό επίπεδο σπουδών, για καλό ήθος παιδιών, και εφόσον υπάρχει έτσι ένα καλό φυτώριο μουσικής παιδείας, καλό είναι να υπάρχει και μεγαλύτερη προσοχή να ακούσουν την φωνή των γονέων και την ανησυχία σας. Τα προβλήματα αυτά εδώ και πόσο καιρό έχουν εντοπιστεί, κυρία Σλανίδου? Εδώ και μια πενταετία. Είμαστε πλέον στο σημείο που δεν χωράμε. Υπάρχουν, είδα προηγουμένως μια φωτογραφία, τα παιδιά να κάνουν μάθημα μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, όταν φτάνουμε να κάνουμε την τελική εκδήλωση και οι πρόβες είναι πιο εντατικές και χρειαζόμαστε χώρους. Υπάρχει μουσικό όργανο που μπαίνουν μέσα στην αποθήκη του σχολείου για να κάνουν τα παιδιά. Δεν γίνεται. Εκμεταλλευόμαστε ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει. Τώρα να κάνεις μάθημα μέσα στις αποθήκες, να τρώνε τα παιδιά υποβροχή στην αυλή ένα σάντουιτς που έχουν, καθώς δεν μπορούν να συστηθούν έτσι όπως θα έπρεπε, καθώς έχουν διευρυμένο πρόγραμμα. Και φαντάζομαι μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου, που έχουν μπροστά τους πανελλαδικές. Δεν ξέρω που κάνουν και τα μαθήματά τους αυτά τα παιδιά. Ευτυχώς φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε καταφέρει, επειδή είναι και πολλά τα παιδιά, δύο τμήματα στην Τρίτη Λυκείου και ένα τμήμα στη Δευτέρα Λυκείου, τα μαθήματα της κατεύθυνσης να γίνονται στο σχολείο μας. Με καθηγητές, σωστά, από την πρώτη μέρα, ευτυχώς γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Τώρα το θέμα των καθηγητών της μουσικής ήταν πάντα ένα πρόβλημα και δεν είναι μόνο στο δικό μου σχολείο, είναι πανελλαδικό. Δηλαδή? Υπάρχουν ελλείψεις. Τα μουσικά μαθήματα, στο πιάνο παραδείγματος χάρη που είναι υποχρεωτικό, υπάρχει περίπτωση στην ίδια ώρα να υπάρχουν 5 παιδιά και να παρακολουθούν ταυτόχρονα μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν, ώστε κάπου εκεί γύρω στα Χριστούγεννα να αρχίσουν τα μαθήματα να γίνονται κανονικά. Να χάνεται χρόνος έτσι όμως. Ναι. Ένα παιδί που είναι να διαγωνιστεί. Αλλά αυτό εμείς το θεωρούμε λίγο δεδομένο, επειδή κάθε χρονιά υπάρχει και γύρω στα Χριστούγεννα τακτοποιείται. Μαθαίνεις μέσα από τα προβλήματα, μου λέτε, συνηθίζεις και πορεύεσαι. Ναι, μετά προσπαθείς να βρεις. Αν σας άκουγαν αυτή την ώρα, κυρία Σλανίδου, η αρμόδιοι, ξέρω ότι εκπροσωπείτε όλο το σύλλογο, όλους τους γονείς που είστε δυναμικοί και έχετε αγωνία για την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Αν σας άκουγαν λοιπόν όλοι οι αρμόδιοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και από τις αυτοδιοικητικές αρχές και από την κεντρική εξουσία, τι θα τους λέγατε? Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μέχρι τώρα έδειξαν ενδιαφέρον πάνω στο θέμα, έχουν έρθει στο σχολείο, έχουν με συζητήσει, έχουν βοηθήσει στο να φτάσουμε μέχρι εδώ, και από εκεί και μετά θα ήθελα να συνεχιστεί, να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, να μην μείνει το θέμα εκεί που είναι, γιατί δεν πάει άλλο και είναι κρίμα από τη στιγμή που υπάρχει ο χώρος. Κάποιες μελέτες έχουν προχωρήσει. Νομίζω ότι είμαστε στο τέλος. Να βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει και να ξεκινήσει αυτό το έργο, να μην μείνει μόνο ακούστε στα χαρτιά. Λοιπόν την φωνή των γονέων. Τα μουσικά σχολεία θέλουν στήριξη, θέλουν υποδομές εκτός από καλό επίπεδο μουσικών σπουδών, και τα παιδιά μας δικαιούνται, νομίζω, καλύτερα σχολεία. Κυρία Σλανίδου, σας ευχαριστώ θερμά.